Καλησπέρα. Μία ανάπαυλα αυτή την ώρα, καθώς έχουν ξεκινήσει, έχουν πραγματοποιηθεί μάλλον οι δύο πρώτες συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, και με την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, την κυρία Φόφη Γεννηματά. Σε περίπου μία ώρα από τώρα θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά και οι επόμενες τρεις συναντήσεις με τον Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, και τον επικεφαλής του Μέρα 25, τον κύριο Βαρουφάκη. Να δούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής, από την πρώτη συνάντηση που έχει γίνει με τον Πρωθυπουργό, η οποία διήρκησε περίπου 50 λεπτά, συζητήθηκε το θέμα εκτενώς και από τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, γιατί από εκεί μέχρι στιγμής έχουμε πληροφόρηση, θα έχουμε συνολική εικόνα αργότερα για τους υπολείπους. Προκύπτει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να προχωρήσει το θέμα της ψήφου των αποδήμων, θέλει να υπάρξει σεβασμός στους Έλληνες του εξωτερικού που κατοικούν, στους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό και θέλουν να ψηφίζουν για το τι συμβαίνει στον τόπο. Αυτό που επισημαίνουν όμως είναι ότι θέλουν να υπάρχει μία πρόταση η οποία να μην είναι ψηφοθυρική καθαρά και να εξυπηρετεί και να σέβεται τους Έλληνες του εξωτερικού. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν είπε ότι κάτι τέτοιο δεν άκουσε, προφορικά τουλάχιστον, στη συζήτηση που έκανε με τον Πρωθυπουργό, και γι' αυτό, όπως προκύπτει, θέλει και γραπτός τις συγκεκριμένες προτάσεις της κυβέρνησης για να μπορέσει να τις επεξεργαστεί. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον έχουμε την άρνηση σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη φάση, δηλαδή ότι ό,τι και αν άκουσε από τον Πρωθυπουργό φαίνεται να έχει ψηφοθυρικά κίνητρα και να μην επιδεικνύει σεβασμό στους απόδημους Έλληνες. Πάντως, Γιάννη, επίτρεψέ μου τη διακοπή. Λοιπόν, από αυτά συνάγεται έναν αστερίσκο. Εδώ αφήνει όμως, όχι απλώς μια χαραμάδα, αφήνει περιθώριο να ακούσει κάτι, μάλλον να διαβάσει πια κάτι, το οποίο θα είναι πιο κοντά στο μη ψηφοθυρικό. Έτσι δεν είναι? Είναι μια δήλωση την οποία εγώ θα τη χαρακτήριζα προωθημένη, λέγοντας, παρατηρώντας σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα, ότι απουσιάζει η τοποθέτηση η δική του επί του θέματος για το οποίο υπάρχει και η αντίθετη άποψη στα δύο στρατόπεδα, ότι δηλαδή δεν θα πρέπει, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ως τώρα, να προσμετράται η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Και το λέω αυτό διότι στην αμέσως επόμενη συνάντηση με την κυρία Γεννηματά, από τις δηλώσεις της Ιδίας προκύπτει ένα σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο για το τι ακριβώς θέλει από τον Πρωθυπουργό, που θέλει να μετακινηθεί δηλαδή με λίγα λόγια η κυβέρνηση, παρουσιάζοντας η κυρία Γεννηματά 4 συγκεκριμένα σημεία. Στις δηλώσεις του κύριου Τσίπρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Υπάρχει η άρνηση για αυτό που του παρουσιάστηκε προφορικά, αλλά νομίζω το γεγονός ότι αφήνει αυτή τη χαραμάδα που εσύ λες και συμφωνούμε όλοι για να πάρει γραπτός αυτές τις προτάσεις, πιθανολογώ ότι θα υπάρξει μια συνέχεια τουλάχιστον, διότι δεν είδαμε από τον κύριο Τσίπρα μια πλήρη, ξεκάθαρη και μη αναστρέψιμη άρνηση. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη τον Χριστάκο. Να πούμε ότι θα υπάρχουν και άλλες συναντήσεις. Προφανώς εδώ στο ΑΝ θα ενημερωθείτε για το σύνολο των προτάσεων και των συζητήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρωθυπουργό.